Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα από τη στιγμή που υπάρχει μια υγρή έφλεκτη ύλη, η οποία είναι σε συγκεκριμένο δοχείο και στην οποία αναπτύσσονται θερμοκρασίες εξωτερικές που είναι πολύ πολύ επικίνδυνες, ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές πιέσεις και να γίνει ανάφλεξη της συγκεκριμένης ύλης. Αντεπόζεται αυτά βρίσκονται σε αυλές κατοικιών, όπως αναφέρατε προηγουμένως. Την αποκλειστική είναι ευθύνη για τον καθαρισμό. Την έχουν οι ιδιώτες και ο χώρος ο οποίος είναι εγκατεστημένα, ο ιδιωτικός χώρος, ο ιδιοκτησίας αυτού του οποίου είναι εγκατεστημένα τα ντεπόζιτα. Γι' αυτό εμείς και προημερών είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε σε χώρους τους οποίους είναι υπό την ιδιωτική ευθύνη κάθε ενός από εμάς, να προβούν στους απαραίτητους καθαρισμούς, ούτως ώστε να προφυλάξουν την ίδια τους την περιουσία και ούτως ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι οι οποίοι αμέσως προηγούμενα αναφέρατε. Πρέπει να καθαρίσουν τους χώρους τους, υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι. Να πω, αν θέλει να το βάλεις στο, να πω ότι η εγκατάσταση οποιοδήποτε νόμιμων τεποζίτων υγρής εφλεκτής ύλης, είτε αυτή αφορά εγκαταστάσεις θέρμανσης υγραερίου, είτε υγραερίου, ή εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου, σίγουρα όταν είναι νόμιμες, περνούν μέσω της άδειας οικοδομής και επιθεωρούνται από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας. Να πούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος ξηρής εφλεκτής ύλης, ο οποίος υπάρχει και στις περιοχές υπαίθρου και στις δασικές περιοχές και στις περιοχές πόλεων. Οι τοπικές αρχές απασχολούνται εδώ και καιρό και θα απασχολούνται και το επόμενο διάστημα με την αποψήλωση. Από εκεί και πέρα, όπου και όταν ένας χώρος ιδιωτικής χρήσης δεν καθαρίζεται από τον ιδιοκτήτη, ναι, στα σίγουρα η τοπική αρχή θα τον καθαρίσει και θα χρεώσει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη.